βλέπω έναν άνθρωπο με μία μάσκα, σηκώνομαι να εξυπηρετήσω, βλέπω το μαχαίρι, εδώ πέρα μπροστά, μου λέει τα λεφτά σου. Ληστεία σχεδόν με το καλημέρα σε μινι μάρκετ επί της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο. Ήταν 9 παρα 10. Ο δράστης δεν πτωήθηκε από το γεγονός πως το κατάστημα βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της 62 Μαρτύρων. Αυτόματα ανοίγω το σορτέρ να δώσω τα λεφτά. Δίνω τα λεφτά, τα πρώτα λεφτά που αποφάσισα εγώ ότι πρέπει να δώσω. Ο δράστης δεν έμεινε ικανοποιημένος και απέτησε από την υπάλληλο να του δώσει κι άλλα χρήματα. Μου λέει: έχεις κι άλλα, δεν μπορεί να είναι μόνο αυτά. Δίνω και τα υπόλοιπα και μου λέει κι άλλα κι άλλα. Έμεινα εγώ μόνο με τα ταλιρά μου εδώ πέρα. Αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή. Δεν υπήρχε κανένας άλλος εδώ. Εδώ μέσα κανείς. Έξω υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ από το σοκ μου δεν μπορούσα να βγω έξω να φωνάξω δηλαδή. Η υπάλληλος ειδοποίησε την αστυνομία και στην περιοχή έσπευσαν άμεσα άνδρες της ομάδας Δίας. Αξιοποιώντας τη μαρτυρία της υπαλλήλου, κατάφεραν να εντοπίσουν τον νεαρό στα γύρω στενά. Εδώ της γειτονιάς. Ναι. Και ακούσατε, το ακούσατε, έτσι ήρθατε. Ναι, αμέσως. Ναι. Αμέσως, αλλά τον πιάσανε. Είδαμε μετά του αστυνομικού σε κάθε μέρα με ένα αυτοκίνητο κάτω και είχαν το άτομο τώρα αυτό. Το πήραν, το είχαν εκεί πέρα στα μάξι, κάμανε κάποιο έλεγχο, δεν ξέρω τώρα τι άλλο έγινε. Του βάλανε χειροπέδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης που φαίνεται γνώριμος των διοκτικών αρχών είναι κάτοικος της ευρύτερης περιοχής. Όχι, ποτέ εδώ πέρα μπαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι κάθε μέρα, αλλά δεν μισθέσαι να θυμάμαι. Να μου θυμίζει κάτι. Η αστυνομία τον συνέλαβε και τον οδήγησε στα κρατητήρια. Τι να κάνεις, τουλάχιστον είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Στα δίχτυα της αστυνομίας πιάστηκε και ένας ακόμα ληστής. Πρόκειται για έναν άλλο δαπό άντρα που κατά το χρονικό διάστημα από 12 Σεπτεμβρίου έως και 17 Οκτωβρίου διέπραξε σειρά κλοπών και διαρρήξεων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ο δράστης που κατηγορείται για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών κατάφερε να αφαιρέσει χρήματα, κοσμήματα και ηλεκτρονικές συσκευές συνολικής χρηματικής αξίας 13.710 ευρώ, ένα γιοταχή αυτοκίνητο, αλλά και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα. Το αυτοκίνητο έχει ήδη επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του.